Πολύ μεγάλη είναι η ανταπόκριση των καβαλιωτών στην προσπάθεια συγκέντρωση αγαθών και βοήθεια στους πρόσφυγες που έχει ξεκινήσει η αντιπεριφέρεια. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να μαζέψουμε υλικά τα οποία να μπορεί να είναι χρήσιμα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσφυγες και φιλοξενούνται στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη. Υπάρχει σημαντική ανταπόκριση και μάλιστα αύριο πρέπει να τα στείλουμε γιατί έχει γεμίσει πλέον ο χώρος στον οποίο τα αποθηκεύουμε. Είναι και τρόφιμα, τυποποιημένα βέβαια, είναι και παιδικές τροφές, είναι και πώς τα λένε πάμπερς και τέτοιου είδου υλικά. Ε, υπάρχει μια, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της Καβάλας που ανταποκρίνεται σε αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα με τη συγκέντρωση αγαθών, η Αντιπεριφέρεια Καβάλα συνδράμει στο προσφυγικό ζήτημα και με άλλου τρόπου. Κάνουμε κι εμεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, σαν περιφέρεια και σαν περιφερειακή ενότητα, ταυτόσιμο είναι και ο Περιφερειάρχη ο Γιώργο και εμεί προκειμένου και οι Δήμαρχοι προκειμένου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο άνετη την διαβίωσή τους. Και με την κινητή ιατρική μονάδα και με το ιατρείο που στήσαμε και με τα υλικά τα οποία μοιράσαμε προχθέ και με αυτά τα οποία αναμένουμε να εγκαταστήσουμε ή αύριο ή μεθαύριο προκειμένου να εξυπηρετούνται οι υγειονομικά οι ανάγκες τους ακόμη καλύτερα. Το μείζον πρόβλημα που απασχολεί τις αρχές της Καβάλας όμως είναι η αυριο η μεθαυριο προκειμενου να εξυπηρετουνται οι υγειονομικα οι αναγκες τους ακομη καλυτερα το μειζον προβλημα που Παυλίδη τις αρχες της καβαλα ομως ειναι η απουσια του κράτους. Ακόμη δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση στην επιστολή του Γιώργου Παυλίδη περί ρύθμιση τη λειτουργία των κέντρων προσωρινή φιλοξενία προσφύγων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και αυτό προκαλεί προβληματισμό. Εδώ έχουμε την εκοφαντική απουσία τη κυβέρνηση του κράτου το οποίο δεν είναι εδώ να μας δώσει μία ενημέρωση τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Από την αστυνομία είναι η κυριότερη πηγή ενημέρωσης μας και κυρίως ε, δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνη, Όπως δεν υπάρχει και ενημέρωση και σχεδιασμός. Εάν δεν απαντηθούν τα θέματα τα οποία έχει θέσει ο Περιφερειάρχης στην επιστολή του, την οποία την έχετε υπόψη, πιστεύω την έχετε δημοσιοποιήσει αρκούντους, τότε η όλη προσπάθεια την οποία κάνουν και οι Δήμοι και εμείς έχει ημερομηνία λήξης, η οποία δεν είναι μακριά. Και μετά, αν θέλει το κράτος να αναλάβει την προσπάθεια, εμείς πάλι θα βοηθάμε. Αλλά δεν μπορούμε ούτε να εγκαταλείψουμε τις υπόλοιπε αμαρμοδιότητες τις οποίες έχουμε, ούτε μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να υποκαταστήσουμε εμείς το κράτος στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους οποίες έχει. Η επιστολή του Γιώργου Παυλίδη συστάθηκε και προωθήθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου.